από τα αιτήματα διαχείρισης, mm-hmm. που ήταν οι επιδοτήσεις, πότε θα δοθούν, τι δεν δόθηκε κτλ. Και μπαίνουμε σιγά σιγά στην ουσία των προβλημάτων. Και αυτό είναι θετικό. Το ότι συζητάμε πια επί της ουσίας του προβλήματος. Για την παραγωγή ουσιαστικά, να βελτιώσουμε την παραγωγή. Μιλάμε ακριβώς πώς θα βελτιώσουμε. Μιλάμε για το κόστος παραγωγής, μιλάμε για την ποιότητα της παραγωγής, μιλάμε για την κατεύθυνση της παραγωγής, μιλάμε για την ασφάλιση της παραγωγής, μιλάμε για την παραγωγή την ίδια. Ξέρετε, τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου είναι πολλά. Δεν λύνονται με ανέξοδους λαϊκισμούς, ούτε με συνθήματα. Χρειάζεται δουλειά. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά, εντοπισμό του προβλήματος, της ουσίας, της αιτίας του προβλήματος και όχι του αποτελέσματος. Γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε και κοιτάμε το αποτέλεσμα, αυτό που είναι το άμεσο, το καθημερινό, λειτουργούμε πυροσβεστικά, ενώ η ουσία, η αιτία είναι άλλη. Ωραία, τα προβλήματα τα έχουν διατυπώσει οι αγρότες. Τι λύσεις δίνετε εσείς στις συναντήσεις που κάνατε, ποιες είναι οι λύσεις που τους έχετε προτείνει και πότε θα εφαρμοστούν αυτές? Ωραία. Επιτρέψτε μου μόνο για δύο λεπτά να δούμε πώς ήταν η κατάσταση όταν αυτή η κυβέρνηση παρέλαβε. Πώς ήταν το 2014, όταν είχαμε τον 4172 του 2013 τον νόμο, του φορολογικό νόμο, όπου έκανε τους αγρότες επιτιδευματίες. Και είχε φορολόγηση, προέβλεπε φορολόγηση από το πρώτο ευρώ για το σύνολο των εισοδημάτων και το σύνολο των επιδοτήσεων. Mm-hmm. Η κυβέρνηση αυτή έφερε αφορολόγητες τις επιδοτήσεις του δεύτερου πυλώνα, τελείως, 12.000 αφορολόγητο στην πράσινη και στις συνδεδεμένες και αφορολόγητο, το αφορολόγητο των μισθωτών μέχρι 9.550 στο εισόδημα και στη βασική ενίσχυση. Πώς ήταν η κατάσταση με τις οφειλούμενες επιδοτήσεις που υπήρχαν ακόμα εκκρεμότητες από το 2008. Αυτά πληρώθηκαν και έχουν, οι αγρότες ξέρουν ότι αυτό που είναι να πάρουν θα το πάρουν στην ώρα τους και θα το πάρουν ακριβώς. Χωρίς πρόστιμα. Έχει ομαλοποιηθεί αυτό. Αυτό έχει μπει απόλυτα σε ταξί. Ξέρετε κάτι, σε μια εποχή που το μεγάλο ζητούμενο είναι η ρευστότητα, μετά το κλείσιμο της Αγροτικής Τράπεζας, δεν υπάρχει ρευστότητα που είναι το βασικότερο πρόβλημα, είναι η αιτία των περισσότερων προβλημάτων και τη συμπίεση των τιμών. Γιατί ξέρετε κάτι, όταν ο άλλος δεν έχει ρευστό, ο έμπορος θα τον πατήσει στη ρευστότητα. Θα του πει για να έχεις άμεσα τα χρήματά σου, θα σου κατεβάσουν τιμή. Έτσι είναι. Η τακτικότητα, ο προγραμματισμός του χρόνου που θα πάρει τις επιδοτήσεις είναι βασικό πράγμα. Μετά το κλείσιμο της Αγροτικής Τράπεζας, το ξεπούλημα της Αγροτικής, εγώ έτσι επιμένω να το λέω, το κενό που έμεινε τόσο στην πρωτογενή παραγωγή, όσο και στη μεταποίηση, στη χρηματοδότηση, στη ρευστότητα, στις εξαγωγές, η χρηματοδότηση των εξαγωγών, έγινε πολύ δύσκολη. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχουμε και σε μια σειρά προϊόντα και κυρίως στη φέτα που το ζούμε άμεσα. Γι' αυτό και φάνηκε έντονα το κόστος παραγωγής. Ακριβώς. Γι' αυτό φαίνεται το κόστος παραγωγής προς την πραγματικότητα. Που είναι υψηλό. Είναι υψηλό. Και μη ανταγωνιστικό με άλλες χώρες. Να το αναλύσουμε αν θέλετε. Ναι. Το κόστος παραγωγής σαν κόστος αναλύεται σε κόστος εργασίας, κόστος λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, σπόρων πολλαπλασιαστικού υλικού, ενέργειας. Mm-hmm. Όλα αυτά είναι στοιχεία του κόστου. Συνδεδεμένα. Εμείς ακριβώς παρεμβαίνουμε σε ένα-ένα, αναλύοντας το κόστος λοιπόν παραγωγής, αναλύουμε ένα-ένα και πεπέμβουμε στο καθένα. Τώρα. Δεν είναι ένα πράγμα το κόστος παραγωγής. Να τα δούμε ένα-ένα τώρα, τι έχετε προτείνει στους αγρότες και πώς θα υλοποιηθούν αυτά. Ήδη έχουμε λύσει το πρόβλημα με τους εργάτες γης, τους παράτυπα διαμένοντες με το 13α το άρθρο. Δηλαδή ένας εργάτης από τρίτη χώρα που βρίσκεται παράτυπα στην Ελλάδα μπορεί, κάνοντας χρήση του 13α που μιλάει για έκτακτες ανάγκες στη συλλογή, στην ελαιοσυλλογή ή σε αγροτικές εργασίες, ο εργοδότης να κάνει χρήση του άρθρου του συγκεκριμένου και να πάρει ο μετανάστης δικαίωμα εργασίας με εξάμηνη αναστολή απομάκρυνσης. Mm-hmm. Δηλαδή για ένα εξάμηνο ο εργάτης γης μπορεί να πάρει αφημί άμκα και να δουλέψει σε αγροτικές εργασίες κανονικά. Τώρα, και αυτό συζητάγαμε με τους αγρότες, επιλύσαμε το ίδιο πρόβλημα που είχαμε, αλλά με τους εργάτες γης που βρίσκονται, που συνορεύουν με τη χώρα μας, τρίτων χωρών που συνορεύουν με τη χώρα μας, κυρίως με την Αλβανία. Περνάνε τα σύνορα για να δουλέψουν. Περνάνε τα σύνορα για να δουλέψουν. Ναι. Όταν περνούσαν τα σύνορα με τουριστική βίζα, δεν μπορούσαν να δουλέψουν νόμιμα στα χωράφια. Άρα ήταν όλοι παράνομοι. Έτσι. Και εκεί ποιο ήταν το πρόβλημα, ότι αναγκαζόταν ο εργοδότης, ο αγρότης, να πληρώσει τα μεροκάματα χωρίς να μπορεί να τα εμφανίσει τα έξοδά του. Άρα τα φορολογούταν. Άρα τώρα το λύσατε αυτό. Αυτό το λύσαμε. Αυτό το λύσαμε. Ήταν ένα πάγιο αίτημα των αγροτών και τα δύο. Το πρώτο το έχουμε λύσει από το 2017, εφαρμόζεται. Τώρα λύνουμε και για τους
γειτονές μας εργάτες από τρίτες χώρες γειτονικές. Επεμβαίνουμε στο κόστος της εργασίας, στο κόστος παραγωγής, στο κομμάτι της εργασίας. Μας είπατε στο κόστος της εργασίας. Πάμε τώρα στα άλλα κόστη. Στα άλλα. Στα λιπάσματα, κάναμε παρεμβάσεις και στα λιπάσματα. Για το λίπασμα είχαμε ένα σημαντικό πρόβλημα που είχε να κάνει με τους ελέγχους και τον εκτελονισμό τους κατά την εισαγωγή τους στη χώρα μας. Αυτό ήταν ένα διοικητικό πρόβλημα που όμως είχε αποτέλεσμα στο κόστος παραγωγής. Και αυτό το επιλύσαμε. Mm-hmm. Από εδώ και πέρα στοχεύουμε σε παρεμβάσεις, μάλλον πριν πάμε ενέργεια στο να τι πάμε. Στοχεύουμε, θα σας έλεγα γιατί αυτό. Γιατί ήταν ένα βασικό θέμα η για ενέργεια, την ενέργεια. Έτσι. Για την ενέργεια, να σας θυμίσω... Πετρέλαιο, ρεύμα... Το αίτημα που ακούγαμε περισσότερο ήταν το φορολόγητο πετρέλαιο. Και ακούγεται, εμένα μου ακούγεται πολύ λογικό το να λέει, γιατί στους εφοπλιστές, στις βιομηχανίες υπάρχει φτηνό ρεύμα, γιατί και στον πρωτογενή τομέα της αγροτιάς να μην υπάρχει μια τέτοια πρόβλεψη. Ναι. Να δούμε λοιπόν, να το αναλύσουμε. Mm-hmm. Όπως είπαμε, στο όλο το κόστος παραγωγής το πετρέλαιο είναι ένα κομμάτι. Ναι. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έχει επικρατήσει περισσότερο σαν μια ρητορική, αλλά δεν είναι η ουσία του προβλήματος εκεί. Μεγάλο κόστος είναι η άρδευση. Τεράστιο κόστος και ηλεκτρική ενέργεια στην άρδευση. Ναι. Εκεί, να σας θυμίσω, και είναι ένας πίνακας που κατέθεσα και στη Βουλή, ότι από το 2009 μέχρι το 2014 είχαμε μια ραγδαία αύξηση της τιμής του αγροτικού ρεύματος. Από το 2015 και μετά παρέμεινε σταθερό, με μικρή τάση μείωσης, αλλά ταυτόχρονα τι κάναμε. Θεσμοθετήσαμε τις ενεργειακές κοινότητες όπου μπορεί να παράγεται από τον ΤΟΕΒΗ, από ομάδα αγροτών, mm-hmm. να παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με ανανεώσιμη πηγή και να αυτό να εξοφλεί το λογαριασμό όπου και να είναι, έστω και μακριά. Άλλες λύσεις σε αυτό το πακέτο τώρα. Αυτό έχετε... ήταν πολύ σημαντικό και μάλιστα τη χρηματοδότηση του φωτοβολταϊκού, του ανανεώσιμου, της ανανεώσιμης πηγής, τι χρηματοδοτούμε. Μάλιστα. Έτσι παρεμβαίνει στο κόστος. Ωραία. Άρα η παρέμβαση στην ενέργεια είναι σε αυτή τη λογική, έτσι. Ακριβώς. Η παρέμβαση στην ενέργεια είναι εκεί. Και να σας πω και κάτι με επευκαιρία, είναι ότι όλα μας τα κίνητρα θα δίνονται και θα δίνονται στις συλλογικότητες. Γιατί η αγροτική οικονομία, η ελληνική δομή της, γιατί να μιλάμε, πρέπει να βρίσκουμε την θέλει ένωση δυνάμεων. Ακριβώς. Για την εξαγωγή, βασικά. Είναι έχουμε ποιότητα. Γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ναι, θέλουμε μεγαλύτερη παραγωγή. Για την εξαγωγή τουλάχιστον. Και όχι μόνο. Και για να μειώσεις το κόστος παραγωγής, πρέπει να έχεις συνεργασίες. Με τα κίνητρα που δίνουμε για τους συνεταιρισμούς, για τις ομάδες παραγωγών, για τις ενώσεις, και έρχεται και ο νόμος τώρα για το συνδικαλισμό των αγροτών και το συνδικαλισμό των συνεταιρισμών, δίνουμε ακριβώς την κατεύθυνση ότι θα πρέπει το μειονέκτημα που έχουμε, το μικρό κλήρο και τις πολλές εκμεταλλεύσεις, να το κάνουμε πλεονέκτημα. Μάλιστα. Όμως, υπουργέ, αυτή είναι η ουσία του προβλήματος. Κάνατε και προτείνατε σημαντικές παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους, από όσο μας λέτε. Φεύγουν όμως οι αγρότες από αυτή τη συνάντηση και λένε ότι έφυγαν με άδεια χέρια. Βέβαια, απ' την άλλη, φεύγουν και από τα μπλόκα. Υπάρχει και αυτό. Αλλά όμως οι ίδιοι δηλώνουν ότι έφυγαν με άδεια χέρια. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε, είναι μια λογική των... Υπάρχουν κομματικές κομμωτές. Όχι, δεν θα το πω εγώ αυτό. Δεν είμαι ο τελευταίος που θα πω κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχει μια λογική και είναι θεμητή, αν θέλετε, στο συνδικαλισμό, να ανανεώνει το ραντεβού για τους επόμενους αγώνες. Αυτό που έγιναν το Δεκέμβρη, έγιναν με μια απόλυτη συνέπεια από την κυβέρνηση. Το Δεκέμβρη πέρασε η προστασία των επιδοτήσεων από τις κατασχέσεις. Ήταν ένα αίτημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, των μπλόκων, εδώ και πολλές δεκαετίες. Με τους δασικούς χάρτες και τις επιδοτήσεις το λύσατε αυτό. Αυτό το λύσαμε, το συζητήσαμε με τους εκπροσώπους των μπλόκων, το συζητήσαμε. Mm-hmm. Το Δεκέμβρη επίσης μειώθηκε κατά 33%, το 1 τρίτο, οι ασφαλιστικές εισφορές στα μεσαία και στα μεγαλύτερα εισοδήματα. Γιατί η μικρομεσαία αγροτιά ήταν προστατευμένη, ήταν στο το 87 περίπου. Έχουμε ένα-δύο λεπτά ακόμα, κύριε Αραχοβίτη, για να ολοκληρώσετε. Να σας πω αυτό, τη συνέπεια που κράτησε η κυβέρνηση να περάσει τα μέτρα, τα θετικά μέτρα των αγροτών μέσα στο Δεκέμβρη, έτσι ώστε από Γενάρη να είναι όλα έτοιμα, να είναι όλα εφαρμόσιμα. Άρα γι' αυτό και το Δεκέμβρη δεν είχαμε τις κινητοποιήσεις, γιατί έγινε κατανοητό. Επίσης, ένα αίτημα των αγροτών ήταν η προστασία του εισοδήματος στις καλλιέργειες και στους παραγωγούς εκείνους που έπαθαν ζημιά. Με τις κρατικές ενισχύσεις που δώσαμε το Δεκέμβρη και δίνουμε και τώρα, γιατί μην ξεχνάτε ότι το 2018 ήταν μια πολύ δύσκολη καιρικά χρονιά, στηρίξαμε μια σειρά από προϊόντων. Πρώτον την εργοπροβατοτροφία, τα καπνά,
τα ροδάκινα. Σωστά. Και συνεχίζουμε σε καλλιέργειες που έπαθαν ζημιές οι παραγωγοί, έχασαν εισόδημα οι παραγωγοί και δεν καλύπτονται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Άρα και αυτό το αίτημά τους το ανταποκρίνεται η κυβέρνηση. Μπορεί να μην μπορεί να αναπληρώσει 100% αυτό, το εισόδημα, αλλά στηρίζει το εισόδημα των μικρών και των μεσαίων παραγωγών. Και επειδή είπατε για τις καταστροφές, να κλείσουμε, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Γιατί είχαμε και το 19 πολλές καταστροφές τώρα και στη Μεσσηνία κάνατε κάποιες επαφές. Υπάρχει το θέμα με το με δάκο. Εκεί προσανατολίζεστε σε κάποιες λύσεις, για να κλείσουμε με αυτό. Η δακοκτονία για το 19 έχει ξεκινήσει 4 μήνες νωρίτερα από οποιαδήποτε άλλη χρονιά. Αλλά αυτό που θέλει να ακούσει ο κόσμος για το 18 είναι ότι δεν ήταν μόνο το πρόβλημα του δάκου. Αυτό που λέμε το γλιοσπόριο που κατέστρεψε και υποβάθμισε όσο έμεινε από την παραγωγή ήταν αποτέλεσμα των καιρικών συνθήκων. Το γλιοσπόριο αναπτύσσεται στον καρπό της ελιάς όταν έχει χτύπημα. Είτε χτύπημα από δάκο, είτε από ρυγχύτη, είτε από μαργαρόνια, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, με τις καιρικές συνθήκες της υγρασίας που είχαμε το 18, συνδυασμός, λοιπόν, ναι. Έτσι, αυτό υποβάθμισε την ποιότητα όσου έμεινε και το υπόλοιπο έπεσε. Άρα ήταν συνδυασμός. Γι' αυτό η χώρα μας έχει ζητήσει τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Κομισιόν για έκτακτη χρηματοδότηση. Είχαμε ένα πρώτο ραντεβού με τον κύριο Χόγκαν, θα έχουμε και επόμενο. Όπως καταλαβαίνετε, η ελιά είναι μια καλλιέργεια, η μεγαλύτερη καλλιέργεια για τη χώρα μας. Προσπαθούμε να τη στηρίξουμε. Για φέτο όμως, πρώτη φορά έχει ξεκινήσει η διαδικασία 4 μήνες νωρίτερα. Υπογράφηκε από όλα τα συναρμόδια υπουργεία και η πρόσληψη προσωπικού, που είναι κατά 140 εργάτες, γεωπόνους εργατοτεχνίτες, αυξημένη από πέρυσι. Ο διαγωνισμός για τα φάρμακα προχωράει. Ήδη έχουμε για 3 ψεκασμούς επάρκεια από πέρυσι, για 3 καθολικούς πανελλαδικούς ψεκασμούς. Τώρα οι περιφέρειες έχουν την κατανομή των πιστώσεων. Όλα είναι στην ώρα τους 4 μήνες νωρίτερα. Κύριε Ραχοβίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Πάμε σε σύντομο διαδικασία.